στο καλό, στο καλό. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Πάσχα. Ευχαριστώ και εγώ. Άσε το Πάσχα το καλό. Στην Ελλάδα δεν έχω Πάσχα καλό. Παρά άκουσα το παιδί μου 65 χρόνια καλό. Είχα πια την πίεση. Ναι, ναι, ναι. Το καλό. Αλλά δόξα του Θεό. Δόξα του Θεό. Δόξα. Δόξα του Θεό, τι θα κάνω. Στο καλό. Φίλοι τώρα, δεν βλέπω όλα τα χαλάτα. Μπορεί να βρεις την Ιάγκη μας. Ναι. Με τη σώμα. Όλα τα χαλάτα. Έλα σιγά σιγά. Έλα σιγά σιγά. Όπα. Όπα. Άψε με να τελειώσω. Έτσι. Σιγά σιγά. Αυτή την εβδομάδα ζούμε παγκόσμια γεγονότα. Και όταν λέμε παγκόσμια γεγονότα, δεν εννοούμε όσα γύρω μας συμβαίνουν, αλλά εκείνα που πριν 2000 χρόνια σημάδεψαν την ιστορία του ανθρωπίνου γένους και όσο υπάρχει ο κόσμος θα εξακολουθούν να τη σημαδεύουν. Βέβαια, δεν υπάρχει ούτε νους, ούτε γλώσσα να περιγράψει τα γεγονότα αυτά. Μα και καρδιά δεν μπορεί να βιώσει σε όλο το μέγεθος το μεγαλείο των γεγονότων αυτών. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ πριν 3.000 χρόνια περίπου, σημαδεύοντας και εκείνος τα γεγονότα που ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, φωνάζει και ακούγεται και θα ακούγεται σε όλους τους αιώνας. Της λαλήσει τα δυναστείας Κυρίου, ακουστάς ποιήσει τα σενέσεις αυτού, ποιος θα μιλήσει για τα θαυμαστά έργα του Κυρίου και θα κάνει να ακουστούν οι έπαινοι που αρμόζουν. Ο λόγος σκυρτά από την επιθυμία και θέλει γενναία να ξεδιπλώσει το μυστήριο των γεγονότων αυτών. Η σκέψη συστέλλεται και βυθίζεται στις μοιχές του νου, εμποδίζοντάς την να εκφραστεί. Τα αυτιά άνοιξαν τις πύλες τους και η φωνή, πατώντας σε χαμένο αίμα, σε χυμένο αίμα,
πάνω στις εκπλήξεις των λογισμών, φέρνει σε απορία και αυτούς που πήραν το θάρρος να μιλήσουν και αυτούς που επέλεξαν να είναι ακροατές. Ποιος θα μιλήσει και τα θαυμαστά έργα του Κυρίου και θα κάνει να ακουστούν οι έπαινοι που του αρμόζουν, τα καρφιά διαπερνούν στις δεσποτικές παλάμες και τους ρόζους της κακίας που φύτρωσαν στα μέλη μας, από τους οποίους καταρρίμαξε και παραμορφώθηκε το ανθρώπινο γένος. Τους αποσπούν από τη ρίζα. Το ακάνθινο στεφάνι σφίγγει γύρω από το κεφάλι του και αφαιρείται από τον αφιένα μας της παλιάς κατάρας το πολυπίκυλο και πολύκυκλο και πολυόδυνο χειρόγραφο. Η πλευρά του ανοίγεται με τη λόγχη και η πηγή της σωτηρίας μας που είχε αποφραχθεί διευρύνεται για πάντα. Αφού ανάβησε το τραύμα του Κυρίου και μετά το θάνατο αίμα και νερό, καθάσιο του παγκοσμίου παρατώματος. Ποιος θα μιλήσει για τα θαυμαστά έργα του Κυρίου και θα κάνει να ακουστούν όλοι οι έπαινοι του, ο επολίδιστος θάνατος απάλλαξε τον κόσμο από την τροπή. Και αυτός που γέννησε τις δροσοσταλίδες και μετά τις σταγόνες της θάλασσας, αποδεχόμενος στο πρόσωπό του τα εμπτύσματα των Ιουδαίων, στέγνωσε τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Ποιος θα μιλήσει για τα θαυμαστά έργα του Κυρίου και θα κάνει να ακουστούν οι επαινοί του, ο Δεσπότης Χριστός καλύπτεται μέσα στον τάφο. Αλλά δεν περιπλύεται μαζί και η δεσποτική πρόνοια για το σύμπαν, ούτε των υβριστών του το πλημέλημα προκαλεί την καταστροφή του παντός. Αλλά και στον τάφο ο πλάστης. Και το σύμπαν το ενιωχεί με ευταξία. Γιατί βέβαια δεν υπέμεινε θέλοντας ο πλάστης σταυρό και θάνατο και λαπίσματα και πτύσματα και κάθε κακοποίηση για να προκαλέσει γενικό όλεθρο. Αλλά για να απαλλάξει τους ανθρώπους από αυτό. Σκεπάζεται μέσα στον τάφο ο Δεσπότης και ο όχλος των αχαρίστων δούλων, αφού ασφάλισε τον τάφο, κάθεται γύρω του. Γιατί θα μπόθηκαν κοιτάζοντας τον πλάστη, έστω και αν είναι νεκρός. Θα μπόθηκαν βέβαια, παραμένουν όμως αμετάβλητοι στην αγνωμοσύνη τους. Γιατί είναι φοβερό πράγμα η πόρωση του νου. Ώστε να μην μπορεί να κάνει την επιλογή του πιο προχείρου και ευκολότατου
από τα βαρύτερα και άγνωστα. Θαμπόθηκαν, αλλά δεν δοξολογούν. Και τον φρουρούν βέβαια σαν βασιλιά. Αλλά οι δυστυχείς τον βλαστημούν σαν κακούργο. Τον ασφάλισα το θησαυρό και βλέποντας τον πλούτο της σωτηρίας να τον αντρούν άλλοι από εκεί με τη δύναμη της πίστης, οι ίδιοι πιεζόμενοι από έσχατη φτώχεια οδηγούν από απιστία άθλια τη ζωή τους στον όλεθρο. Γνωρίζουν την Ανάσταση, αλλά την κρύβουν, γιατί από φιλαργυρία πρόδωσαν την αλήθεια και τα όσα είδαν με τα μάτια τους τα αντάλλαξαν με το ψέμα. Γιατί παρασύρεις τον εαυτό σου άπιστε με τις απάτες σου? Γιατί στρέφεσαι εναντίον του εαυτού σου και της σωτηρίας σου? Γιατί οπλίζεις τα χέρια σου εναντίον του εαυτού σου και δεν αφήνεις ούτε σταγόνα φιλανθρωπίας που θα επαρκούσε για την πράξη σου? Δεν βλέπεις τη γη και τις πέτρες που τρέμουν στο τόλμημά σου? Η κτήση, πενθώντας για την παρανομία σου, σκυθροπάζει. Εσύ όμως έχεις ξεσηκωσιά. Είσαι πιο ανέστητος και από τα ψυχα και χαίρεσαι χορεύοντας για την καταστροφή σου. Την εορτή του Πάσχα που είχες τον εγωισμό να εορτάσεις και να την κάνεις ημέρα χαράς, εννοώ την τόλμη εναντίον του Δεσπότου Χριστού και το φόνο του, δεν τη βρήκες αιτία, δεν τη βρήκες αιτία παντοτινής σκυδροπότητας. Εκείνα που έτρεφες στις ελπίδες σου ότι θα πλατείνουν τα κράσπεδα το ονειματίον σου και θα πληθύνουν τα θαύματα και θα ακούγεται το ραβί, θα αντυχήσεις στα πέρατα της γης και θα παχύνεις και θα λυπανθείς και δεν τα βρήκες αντίθετα από αυτά που είχες ελπίσει. Πού είναι τώρα ο περιβόητος εκείνος ναός του Σολομώντα? Δεν γκρεμίστηκε από τα θεμέλια την εποχή του αυτοκράτορα Τίτου το 70 μετά Χριστόν? Και τώρα είναι μύθος και δάκρυα για τους πιο ευαίσθητους από τους Ιουδαίους. Και η περιβόητη εκείνη Μητρόπολη του έθνους, η Ιερουσαλήμ, δεν βρίσκεται κάτω πεσμένη. Η παλαιά Ιερουσαλήμ εννοώ. Υπόθεση τώρα τραγικών διηγήσεων. Και το πάθος βέβαια δεν αναφέρεται στα δεινά της Ιλιάδας, αλλά αποδεικνύει τις τροϊκές συμφορές, μέρος και όχι μεγάλο της πανωριθρίας της. Πού είναι τώρα οι δημόσιες θυσίες των ζώων που κάνατε οι Ιουδαίοι
φως σου διέφυγε και πού είναι τώρα οι προφήτες και η προφητική έμπνευση? Πού είναι η δόξα των αρχόντων και των ηγετών σου σε βάρος των τότε εχθρών και τώρα κατεστραμμένη και ρήμαμα της τελείας αναρχίας είναι η Ιερουσαλήμ? Έφληξες με το λόγο? Ο λόγος όμως δεν άλλαξε το χρώμα σε αίμα, αλλά εισχωρώντας το ίδιο το βάθος του παθήματος καταμάβησε και καθόλου πια δεν αναβλύζει και δεν ανεβάζει τη χαρούμενη όψη. Έβρισες αυτόν που προφητεύτηκε. Ξεσηκώθηκες εναντίον του αρχιερέα Χριστού, αλλά έχασες και διώχτηκες από το χάρισμα της ιεροσύνης. Δεν υπάρχει σήμερα ιεροσύνη στον εβραϊκό λαό, μόνο ραβίνοι, δάσκαλοι. Έσπαξες τον αμνόν του Θεού, Ιουδέ, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, αλλά σε βρώμικο χώρο κατέληξε, κατερρυπωμένο και θαρμένο το θυσιαστήριό σου, που έσπαζες άλλους αμνούς, άλλα ζώα. Θυσίασες, Ιουδέ, το ιερό θύμα, το ιερό σφάγιο, αλλά οι βωμοί σου έπεσαν από τότε, δεν υπάρχουν πια. Θανάτωσες τον αληθινό κληρονόμο, τον Υιό του Θεού, αλλά σβήστηκες από τη Διαθήκη. Γύμνωσες τον νομοθέτη, αλλά ξεντήθηκες από τα προφητικά χαρίσματα. Αλλά ξέπεσες από την προφητεία του νόμου, για την οποία σύ είχες κάφημα. Γιατί η ισχύς και η δύναμη των νόμων είναι η τιμή και ο σεβασμός του νομοθέτη. Μοιράστηκες τα ημάτια του, αλλά απογυμνώθηκες από τα πολλά εκείνα και πέρα από το λόγο θαύματα, αλλά δεν έχεις μερίδιο ούτε πλήρως τη γη της επαγγελίας. Αλλά σκορπίστηκε σε όλα τα έθνη από την εποχή του αυτοκράτορα Τίτου και σε όλους τους βαρβάρους, και ούτε ευτυχείς ούτε πληθαίνεις, αλλά λατώνεσαι και ταλαιπωρείσαι και γίνεσαι αντικείμενο χρέης. Ποιος σε άναψε με τέτοιο φθόνο, ποιος σε γέμισε με τέτοιο μίσος? Πραγματικά αποδείχτηκες ότι δεν κλωτσάς μόνο σε καρφιά, ούτε χτυπάς το πρόσωπό σου στην πέτρα, ούτε σκαλίζεις τη φωτιά με το μαχαίρι, ούτε κατεβάζεις τη σελήνη επάνω σου, ούτε μικρό μέρος της κτήσης και παιχνίδι του λίθου που το λέγει η παροιμία για το σοφρογισμό των αλοήτων, αλλά με όσα τόλμησες, κούνησες ολόκληρη την οικουμένη
στον αιώνα των αιώνων εναντίον της κεφαλής σου. Άκουσες το αίμα αυτού, εφημάς και επί τα τέκνα ημών, αυτή την κατάρα που εσύ διάλεξες και την ανέφερες στη Σταύρωση του Κυρίου, αυτή μέχρι τώρα απολαμβάνεις. Αλλά οι Ιουδαίοι και άθελά τους σωπαίνουν και έχουν κλείσει τα στόματα και στενάζουν και κατσουφιάζουν, επιμένοντας τις σκιές του νόμου και τους τύπους και στις κούφιες ελπίδες. Εγώ όμως θέλησα να κάνω μια μικρή αναδρομή, σχολιάζοντας τα ευαγγελικά λόγια. Από αυτά να συμπληρώσω τις ελλείψεις της ημέρας της Μεγάλης Παρασκευής. Τι λένε λοιπόν εκείνα τα Θεία Λόγια? Όταν βράδιασε, λέγει, πήγε κάποιος πλούσιος από την Αρημαθέα, ονομαζόμενος Ιωσήφ, και αφού προσήλθε στον Πιλάτο, ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ήταν πραγματικά πλούσιος ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα. Επειδή ζητούσε το θησαυρό της ζωής, ήταν πλούσιος, γιατί ενδιαφερόταν για το θησαυρό που δεν κλέβεται, το θησαυρό ολόκληρης της κτήσης. Ήταν πλούσιος και σοφός, που με απλά και ήπια λόγια εμπορευόταν το πολύτιμο και υπέρλαμπρο μαγαρίτι και έκρυβε από αυτούς ποιος ήταν αυτός ο θησαυρός. Όχι δηλαδή μεγαλοφρονώντας και λέγοντας υψηλούς λόγους, ζητούσε γι' αυτό το λόγο, το σώμα, αλλά υποχωρώντας στη φιλανθρωπία και τη συμπάθεια, ζητούσε ο Ιωσήφ να ταφεί ο νεκρός σταυρωμένος Ιησούς. Και προσέρχεται βέβαια στον Πιλάτο, απορρίπτοντας κάθε φόβο και κάθε δισταγμό, και σαν να είναι κοινωνός της σκέψης του, του Πιλάτου, το συμβουλεύει να κατεβεί από το σταυρό το σώμα του νεκρού. Γιατί ήδη μετά τη δύση του ηλίου τελείωνε και η Παρασκευή και άρχιζε την επόμενη ο νόμος του Σαββάτου, που απαγορευόταν κάθε εργασία και ήταν ιερή για τους Ιουδαίους, και φαινόταν το αίτημα του Ιωσήφ να κατεβάσει τον Χριστό από το Σταυρό πιστευτό, και ίσως υπεδείκνυε τον νόμο που απαγόρευε να παραμένουν πάνω στο Σταυρό τα σώματα των κρεμασμένων. Ενώ δηλαδή οι Ιουδαίοι έπραταν παράνομα όλα όσα έπραταν την Παρασκευή εκείνη και καταπατούσαν όλα τα πατροπαράδοτα που είχαν από τον Μωυσέο, από τον Μωυσή και τον Αβραάμ, δεν ένιωθαν καμιά μα καμιά εντροπή. Όπου τίποτε δεν ήταν αντίθετο σε αυτό που ήθελαν, και είναι ευκολότερο να τα εκτελέσουν και να εκδηλώνουν με κάθε προθυμία. Και εκδηλωνόταν με κάθε προθυμία η ευλάβειά τους για τον νόμο. Λέγει λοιπόν ο Ιωσήφ στον Πιλάτο, δώσε μου αν θέλεις την άδεια να ενταφιάσω
το νεκρό Ιησού, τον οποίο όλοι οι γνωστοί του τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Δώσε μου την άδεια να θάψω τον νεκρό, για το οποίο βέβαια το πάθος έτρεξαν πολλοί θεατές και μόνο θεατές. Αλλά τώρα δεν παρέμεινε κανένας, ούτε από τους φίλους του, να τον ενταφιάσει. Δώσε μου την άδεια, λέει ο Ιωσήφ του Πιλάτο, να θάψω ένα νεκρό ξένο και παρατημένο. Είναι απόν για σένα ο φόβος να χάσεις τη βασιλεία. Πέθανε ο κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος ότι ήθελε να αρπάξει την εξουσία, ο οποίος μέχρι και αυτή την απόφαση για να σταυρωθεί από την αρχή της παράδοσης αποδείχθηκε αθώος από κάθε αδίκημα. Αυτού το νεκρό σου ζητώ, τον οποίο η γλώσσα και η φωνή και τα χέρια των προφητοκτώνων τον οδήγησαν στη θανατική απόφαση. Ενώ εσύ ήθελες να κάνεις πιο φιλάνθρωπη κρίση, δώσε μου τον, για να σου ομολογώ χάρη, με την οποία δεν ζημιώνεις κανένα, γιατί ούτε ο Ιουδαϊκός λαός θα λυπηθεί αν μάθουν ότι τον εχθρό τους τον σκεπάζει γη. Γιατί θυμώνουν βλέποντας και νεκρό ακόμα αυτόν που μισούν. Από τη μια, επειδή βλέπουν με το σταυρό να ξεφτιλίζει τον άνθρωπο το έγκλημά τους, και από την άλλη να αποσπά την εσπλαγνία των θεατών και να προκαλεί τον αποτροπιασμό για την ομότητα των στρατιωτών. Ούτε θα σε απειλήσουν, Πιλάτε, με τη φιλία του Κέσαρα, λέγοντας ότι δεν είσαι φίλος του Κέσαρα, αν παραδώσεις τον νεκρό να τα αφήσει στη γη. Η εκπλήρωση του αιτήματός μου, λέει ο Ιωσήφ από Αρημαθέα στον Πιλάτο, αν θέλεις μόνο, δεν έχει δικαιολογία άργησης από τον όπλο. Με αυτά τα λόγια ο σοφός καλός Ιωσήφ, θέλγοντας την ψυχή του Πιλάτου, πετυχαίνει το σκοπό του και παίρνει κατεβάζοντας το σώμα του Ιησού. Και πώς μπορούσε να μην γίνει έτσι, αφού προσερχόταν με πολύ πόθο και στοργή που πρέπει στο Θεό, στα οποία είχε βοηθό και πληρωτή του αιτήματός του τον ίδιο που ζητούσε να λάβει. Αλλά τώρα ο Ιωσήφ ζητεί και παίρνει το σώμα. Δεν το ζητούσε και όταν τον έσερναν στο σταυρό και δεν εμπόδιζε το φόνο, γιατί τότε φύσαγε θυμός πιο ισχυρός από την προαίρεση και τη δύναμή του, και φθόνος των διψασμένων για αίμα που ακύρωνε κάθε ελπίδα. Όταν όμως το ρεύμα της οργής τελείωσε, απέρευσε μαζί με τα αίματα του φόνου και απέλειπε τότε παίρνει θάρρος για να υποβάλει την αίτησή του και εκδηλώνει την προθυμία που πριν πολύ την έκρυβε και υπέθαρπτε
Και πετυχαίνοντας το σκοπό του, παίρνει εκείνο το σεπτό σώμα του Κυρίου. Και αφού έπεσε και αγκάλιασε το ξαπλωμένο σώμα από τη μια, ξεσπά σε φωνές και θρήνους. Από την άλλη, κυριεύεται από κάθε αίσθημα. Το κατήχαν όλα μαζί τα συναισθήματα. Θάμπομα, έκπληξη, εφροσύνη, χαρά, λύπη, δάκρυα, μίσος, έλεος, φόβος, δειλία, θάρρος, φεδρότητα και κατήφια του προσώπου. Ποια περιγραφή με τα λόγια θα εικονίσει τη διάθεση αυτού του Ιωσήφ από Αρημαθέας την ώρα εκείνη? Χαιρόταν γιατί κρατούσε το ποθούμενο. Θρηνούσε γιατί τον έβλεπε νεκρό. Τον ελεούσε τον Κύριο σαν άνθρωπο, γιατί κοιτόταν άταφος. Ένιωθε αποτροπιασμό για την ομότητα των σταυρωτών του. Θαύμαζε όμως τη μακροθυμία του σταυρωμένου. Ένιωθε δέος αγγίζοντας το στόμα του, αλλά έπαιρνε θάρρος, καθώς ο πόθος του έδινε δύναμη. Γινόταν σκυθροπός από το πάθος, αλλά ήταν χαρούμενος για την επιτυχία. Ήταν γεμάτος απορία για το γεγονός. Αλληλογισμοί του στρέφονταν προς κάθε κατεύθυνση. «Να κλείσω άραγε εγώ», έλεγε ο Ιωσήφ, ο Απορημαθέας, «να κλείσω άραγε εγώ με τα χέρια μου τα μάτια εκείνου που με τον πυλό και το λόγο του έκανε να φυτρώσουν μάτια στους τυφλούς, να κλείσω τα χείλη του, τα χείλη εκείνου που με το λόγο του άνοιγαν λαμπρά τα χείλη των μουγκών και έκαναν τη γλώσσα τους τρανό όργανο του λόγου, να τη δείξω με το σάβανο αυτό το κεφάλι εξαιτίας του οποίου, αφού σαν από πάνδυμο πέρθος του ναού σχίστηκε το καταπέδασμα του ναού, αποκάλυψε και εμφάνισε τα αθέατα του αδίτου και του αβάτου, να διπλώσω με τα χέρια μου, με τα χέρια αυτά που ξεδίπλωσαν τα χέρια ξηραμένα από χρόνια και δεμένα και σφιγμένα με τον νόμο, να δέσω τα πόδια του Κυρίου, αυτού που βάδισαν πάνω στα υγρά κύματα της θάλασσας και με το πρόσταγμά του χολοί σηκώθηκαν στα πόδια τους και τους είδα να τρέχουν, πώς να ενταφιάσω αυτόν που κάλεσε τον νεκρό από τον Άδη, τον απάλαξε από τα εντάφια και τον ανάστησε τετραήμερο από το μνήμα, το δίκαιο Λάζαρο. Αυτές τις σκέψεις έφερε στο νου του ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας και απορούσε πάρα πολύ. Επειδή ήταν καιρός να οικονομηθεί η ταφή, επειδή δεν και αυτός στο έργο του,
και ραντίζοντάς τον με σμύρνα και αλόι το δεσποτικό αίμα, σώμα, πράγμα που είναι τελευταία τιμή των Ιουδαίων προς νεκρούς, και θυλίγοντάς τον με τα οθόνια που θυλίγουν τους νεκρούς, το αποθέτει στο μνημείο και είχε κατασκευαστεί κενό μνημείο, καινούργιο μνημείο, βρίσκοντας με τον τρόπο το μνημείο αυτό που μπορούσε ο Σιφ την τιμητική εκδήλωση της συμπάθειάς του για τον Κύριο, αλλά και για εξυπηρέτηση μιας άλλης διπλής αιτίας. Η μία, για να μην διαδοθεί από τους πάντορμους και αδιάνθρωπους Ιουδαίους ότι στο γενόμενο θαύμα της Ανάστασης ήταν κάποιος άλλος από τους συνταφιασμένους που είχε αναστηθεί από τους νεκρούς και όχι αυτός που είχαν εκείνοι καταδικάσει σε σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό θαύτηκε μόνος το Κύριος και σε κενό, σε καινούριο μνημείο. Και να περικοπεί απ' την άλλη κάθε πρόφαση ψευδολογίας και θεομαχίας ή άλλη αιτία, για να μην νομίσουν κάποιοι ότι εκείνα μόνο τα σώματα αναστήθηκαν από τον τάφο που το δεσποτικό σώμα μοιραζόταν μαζί τους στον ίδιο χώρο και ήταν πλησίον του. Και τα σώματα εκείνων που είχε ταφεί μαζί δήθεν ότι αναστήθηκαν, αλλά γεμάτος ευγένεια Ιωσήφ, αποθέτοντας στο κενό μνημείο το κενό νεκρό, το καινούριο νεκρό που κενώνει με έψιλον, που αδειάζει τους τάφους, γενιάζει για μας το καινούριο χώρο της Ανάστασης και κλείνοντας το στόμα του τάφου με πέτρα μεγάλη φεύγει καταλυπημένος και θρηνώντας, ενώ η φωνική μανία των Ιουδαίων ερεθίζεται σε άλλη ενέργεια εναντίον του Σωτήρα και ανεβάζει και ανάβει για άλλη κατηγορία, για άλλη ύβρη, γιατί στους άλλους ανθρώπους μπορεί να δει κανείς όταν λάβουν τέλος την ικανοποίηση που θέλουν από αυτούς εναντίον των οποίων είχαν οργιστεί, ο θυμός τελειώνει. Όταν με την πραγματοποίηση επιθυμίας σταματάει και η οργή, πολλές φορές μεταβάλλονται και νιώθουν εσπλαμία. Το έθνος όμως των Εβραίων που έχει κυλιστεί στο αίμα των προφητών και των Αγίων δεν έχει χορτασμό στην οργή του, ακόμα και αν τους παραχωρηθεί η τελευταία πράξη της εκδίκησης, το μίασμα του φόνου. Γιατί μπορούμε να πούμε και τώρα και να δούμε την απέραντη μοχθηρία και ομότητα των Εβραίων. Μετά το μικτηρισμό και το γλεβασμό, μετά τα ραμπίσματα και τα εμπτύσματα, μετά τους κολαβισμούς και τα τρυπήματα των χεριών, μετά το τρύπημα των ποδιών με τα καρφιά, μετά το σταυρό και το θάνατο και τον εξαφανισμό, όπως νόμιζαν, καταφεύγουν σε άλλη τρελή ενέργεια και ξεσηκώνουν άλλο πόλεμο εναντίον του Κυρίου και δεν ησυχάζουν για αυτόν και αυτόν που πέθανε για αυτούς, αλλά τρέχουν στον Πιλάτο και φέρονται με μανία εναντίον του νεκρού και βάζουν φωνές άξιες της εχθρόθεης γνώμης
και γλώσσας τους. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Οι γραμματείς και φαρισαίοι, οι κορυφαίοι της Ιουδαϊκής φιλανθρωπίας και σοφίας. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, την επόμενη μέρα που είναι μετά την Παρασκευή, μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στον Πιλάτο και είπαν: «Θυμηθήκαμε, Κύριε, ότι εκείνος ο πλάνος, όταν ακόμα ζούσε, είπε: «Μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ. Δώσε λοιπόν διαταγή, ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα. Μήπως πάνε μαθητές του και τον κλέψουν?» Και πού στο λαό αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τι υπάρχει πιο βρώμικο από αυτές τις φωνές? Τι πιο άθεο από αυτή τη γνώμη? Τι πιο μανιακή ξεσηποσιά? Πλάνο καλής Ιουδαί, τον απλανή οδηγό της σωτηρίας, αυτό που ήρθε για να απαλλάξει εσένα τον υβριστή από την πλάνη σου και να σε αρπάξει από την καταδίκη της πλάνης, γι' αυτό είναι πλάνος? Επειδή απέσπασε τους ανθρώπους από την δουλατρία, επειδή άρπαξε από την τυραννία των δαιμόνων και επειδή το νομικό και βαρύ ζυγό τον μετέβαλε στο Χριστό και ελαφρύ ζυγό του Ευαγγελίου, επειδή ασκούσε έλεγχο με παρησία, θάρρος δηλαδή, στην υποκρισία σου, επειδή απειλούσε με μαστίγιο εκείνους που τολμούσαν να μετατρέψουν τον οίκο του πατέρα τους σε οίκο εμπορίου, όχι βέβαια χτυπώντας τους με το μαστίγιο, αλλά δείχνοντας ότι ήσαν ένοχοι τιμωρίας, όπως τα άλογα ζώα. Αφήνω τώρα τα σημεία και τα τέρατα και τις ανίποτες και πάνω από τα λόγια ευεργεσίες τις οποίες έκανε σε εσάς οι Ιουδαίοι, το γένος των χαρισμάτων. Ο πιο φιλάνθρωπος από όλους ήταν ο Ιησούς. Αλλά ήταν πλάνος, όμως πέθανε. Γιατί ασχολείσαι με αυτόν που δεν υπάρχει, που ούτε έχει τη δύναμη να παρασύρει άλλους στην πλάνη? Ήταν εκείνος πλάνος? Άφησε τους λόγους εκείνου του Ιησού να βρίσκονται πεσμένοι κάτω και παραμελημένοι στον τάφο δίπλα. Γιατί δεν μένει τίποτε από όσα είπε, άμα είναι πλάνος. Τι πολύ εξετάζεις τα όσα είπε και λέγεις ότι θυμάσαι πως είπε ότι μετά τρεις ημέρες θα αναστηθεί, αλλά φοβάσαι και τρέμεις μήπως οι λόγοι του πραγματοποιηθούν? Πώς δεν φοβάσαι να τον αποκαλείς πλάνο, και πώς ενώ πρέπει να στενάζεις και να κλαις χύνοντας σε ματηρά δάκρυα και με τη μετάνοιά σου για όσα τόλμησες να κάνεις κάπως αλεκτή την καταδίκη σου? Εσύ όμως, σαν να φιλοδοξείς να μην αφήσεις σε άλλους να ξεπεράσουν σε καμιά ασέργεια και διαδοκιά, βιάζεσαι με δεύτερα κακά να ξεπεράσεις τα πρώτα. Αλλά αληθινά, όταν κάποιος κυριευθεί από φθόνο και την επιθυμία του φθόνου, δεν μπορεί να επαναφέρει στους λογισμούς του έστω και λίγο από την εξέφρενη λύσα και παραφροσύνη από τα οποία ξετρελαμένοι και αυτοί τώρα παραλύνουν λέγοντας:
Θυμηθήκαμε ότι είπε αυτός ο πλάνος, μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ. Και πρόσταξε να ασφαλιστεί ο τάφος, μήπως τον κλέψουν οι μαθητές του. Άρα έπρεπε τους μαθητές του να κατηγορείς για ακροπή και όχι να κατηγορείς τον νεκρό διδάσκαλο ως πλάνο. Τι δηλαδή, εγώ είμαι πλάνος, αν κάποιος άλλος σκάβει τον τάφο και χαίρεται να κακοποιεί το σώμα το νεκρό ατιμάζοντάς με. Εναντίον εκείνων λοιπόν έπρεπε να ζητάτε στρατιώτες και όχι να ευρίζετε αυτόν που φρουρείται στον τάφο για δεύτερη φορά. Εκείνους να εμποδίσετε από την ορμή τους και όχι να σκοβαδείτε αυτόν που είναι νεκρός μέσα στον τάφο. Εσύ που ακούς αυτούς και θεωρείς υπόπτους κλοπής, τους αφήνεις αφύλακτους, ενώ αυτόν που το σκεπάζει η γη και η πέτρα, εναντίον εκείνου πάλι ξεδηλώνεις τις φωνικές διαθέσεις σου, στείνοντας ενέδρες και φρουρές. Έπειτα φοβάσαι για την κλοπή, για να μην τον κλέψουν, λέγει οι μαθητές του, και πούνονται να στήθει από τους νεκρούς. Μα πότε παρουσιάστηκε κάποιος νεκρός άνθρωπος να πραγματοποιεί την Ανάστασή του ο ίδιος, ώστε να είναι εύκολο, χωρίς να γίνει αυτό, να πλάθεται η κλοπή από τους μαθητές του, ή πώς συμβιβάζεται να εκτελούν την κλοπή τόλμημα τολμηρό, αλλά για να διαφημίσουν την Ανάσταση έργο απίθανο, και όταν πραγματοποιηθεί να τρέξουν στους ανθρώπους. Αυτό θα ήταν κάποιον που κατηγορούν οι ίδιοι τον εαυτό τους για κλοπή και όχι κάποιον που θέλουν να αποφύγουν τη διαβολή. Για τις εκείνους που κάνουν απίθανη τη δικαιολογία τους, έκαναν βέβαια την κατηγορία. Γιατί όταν κάποιος εκτελεί μια παράνομη πράξη και ζητεί να αποφύγει να γίνεται λειπτός, κατασκευάζει εκ των προτέρων πιθανή και σύμφωνη με τις δυνάμεις του τη διαφυγή του. Ενώ όταν κλέψει ένα σώμα νεκρό και να διαδίδει ότι έχει αναστηθεί, αυτό είναι φανερός κλεβασμός εχθρών και όχι μαθητών που χαίρονται απέραντα με τον εξευτελισμό εκείνου που έχει κλαπεί. Δεν έχεις λοιπόν να φοβηθείς την κλοπή, ούτε το να αναπλάσουν την Ανάστασή του αφού τον κλέψουν. Αλλά τα λόγια του Σταυρωμένου σε ανησυχούσαν και τάραζαν την ψυχή σου και σε έκαναν να βλέπεις σαν μπροστά στα μάτια σου την Ανάσταση. Και γι' αυτό δεν απομάκρυνες από το μυαλό σου αυτήν, συγκροτώντας για αυτήν δράμα όχι τραγικό, αλλά κωμικό. Αλλά αληθινά, δράμα ιουδαϊκό, δράμα φαρισαϊκό και άξιο για, για την προφητοκτόνο σκηνή. Και τοποθετούσες γύρω στον ενταφιασμό στρατιώτες, κυδαριές, φραγίδες, φύλακες, ώστε την κλοπή, την οποία εσύ έγινες αρχιτέκτονας, να ξεγελάς τον εαυτό σου ότι την μεγαλονάφησες. Κλέβει κάποιος από τους εχθρούς του ή φίλους σώμα νεκρό, αλλά είναι κάποιος από τους εχθρούς, μιλάς για δικό σου έργο και τόλμα του χεριού σου. Γιατί λοιπόν το κλέβεις,
ή για να πούν οι μαθητές ότι ανασύρθηκε από τους νεκρούς. Αλλά πάλι είναι κάποιος από τους φίλους, πώς τον παίρνουν γυμνό, και τι δηλαδή έπρεπε να προσβάλλει τον νεκρό γυμνάζοντας, ξεφυγίζοντας τον αυτόν που έπρεπε, αν δεν σου έκανε καμιά άλλη τιμή, τουλάχιστον να του κάνει τη θρησκευτική τελετή και να σεβαστεί τα κενά νόμιμα των ανθρώπων. Και να μην ξεπαραχώνει γενικά ένα σώμα που μόλις και ταφεί στη γη. Το κλέβει κάποιος για να συμβεί τι? Για να πούν, λέγει οι μαθητές του, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ήταν δηλαδή, όπως φαίνεται, πράγμα πολύ πιθανό η Ανάσταση και εύκολο να παρθεί. Και σε πολλούς είχε συμβεί προηγουμένως, σε κλέβοντάς τον, να καταφύγουν σε αυτήν την αιτία που είναι εύκολα και παραδεκτή και δεν αμφισβητείται. Τον έκλεψαν. Γιατί λοιπόν δεν έπιασε από αυτό το φόρο τους κυβορήκους και δεν σε οδήγησε στο Πιλάτο? Γιατί είχες φρουρά του τάφου ένα λόγο στρατιωτών? Εξάλλου και την κλοπή που επρόκειτο να γίνει και την οποία εσύ την προέλεγες, δεν την εννοούσες, δεν την αγνοούσες. Ποιοι λοιπόν ήταν οι μαθητές που τον σύλλησαν και που μετέφεραν αυτόν που έκλεψαν, και γιατί εκείνοι που τον έκλεψαν θέλησαν να ξεγίσουν τα οθόνια και να αφαιρέσουν το σουδάριο του κεφαλιού, που μάλιστα ήταν σφιχτό τυλιγμένο με σμήνα και αλόι, πράγμα που ακόμα και σε ερημιά και σε ησυχία και όταν δεν υπάρχει υποψία για κανένα κακό, ούτε και φόβος από φύλακες στρατιώτες, επειδή τα εντάφια ήταν κολλημένα και τυλιγμένα με το σπήρμα της αλόης και της αλόης, δεν θα το έκανε κανείς εύκολα, ούτε θα ξεκολούσε από το σώμα. Ωστόσο, τον έκλεψαν. Γι' αυτό σωπαίνεις τώρα και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου για τους νόμους που υπήρχαν για την κλοπή, ούτε για την άλλη εξέταση, αλλά έκανες αυτό που ήθελες, αυτό που με κάθε μηχανή και χρήματα διέδωσες στην κλοπή της αληθινής Ανάστασης. Αρκέστηκες σε ψευδολογίες, πετυχαίνοντας σαν κάποιο δώρο του Θεού τη φιλαργυρία των στρατιωτών, και χρεωστώντας χάρη αν κάποιος δεν εξήταζε, πώς έγινε η κλοπή και με ποιους. Μόνο ότι βέβαια έπρεπε να εξετάζεις μαζί με αυτό και εκείνο, ότι κανένας από τους συνετούς δεν θα πιστέψει ότι ούτε τον έκλεψαν οι μαθητές, ούτε διέδωσαν την Ανάστασή του. Γιατί θα διαφημίσουν κατά τη γνώμη σου την Ανάσταση που δεν έγινε? Πώς όμως θα παρουσιάσουν τον αστημένο? Απόδειξη όμως ακαταμάχητη της διάδοσης είναι ότι ο διαφημιζόμενος δεν φάνηκε πουθενά. Και αν δεν το παρουσιάσουν, πώς δεν θα δώσουν την εντύπωση ότι είναι τρελή και περίγελος όλων και ότι έκαναν το δάκτυλο, το διδάσκαλό τους αντικείμενο κλέβης? Πώς η ζωή και η Ανάσταση όλων έγινε υπηρέτης στους νόμους του θανάτου, μόνο ότι διέλυσε τη δύναμή του στο σώμα του? Πώς γίνεται ο μόσκινος των νεκρών ομόθρονος πριν από τους αιώνας με τον πατέρα του? Ω δεσποτικές δωρεές προς εμένα, ω δύναμη του νεκρού, ω τάφος, ω κένωση τάφων, καθαίρεση του άδου, νέκρωση του θανάτου και πολυήμητος νηφικός θάλαμος της Ανάστασής μου. Η παστάδα της κοσμογονίας γέννησε τον γάμο, έτρεφε ελπίδες παιδιών και οδήγησε στον νηφικό θάλαμο τους γεωργούς του ανθρωπίνου γένους. Αλήχη και λύπες βλαστάνουσες και θάνατο δίπλα παραβρισκόμενο που βάσκαινε το άνθος της ζωής, και η ευδαιμονία ήταν αμφίβολο να παγιωθεί στη ζωή. Η παστάδα όμως του τάφου, φιλοξενώντας αυτόν τον ίδιο τον τεχνίτη της Ανάστασης και της πλάσης μας, δεν προβάλλει ρίζες παιδιών που γρήγορα μαραίνονται από τα βλαστήματά τους. Ούτε μνησεύεται βίο και ζωή
που διακόπτεται από το θάνατο, αλλά νυφεύεται παρθενία για την ανθρώπινη φύση, δίνοντας στη γη τη δυνατότητα επιτέλεσης με παρησία του έργου των αγγέλων, και στους προγόνους που κατέχωσαν τη δεσποτική εικόνα με τα πάθη, αποκαθιστά εκείνο το αρχαίο νηφικό κάλος και καθιερώνοντας ως χειρονομιά για τους ανθρώπους τη χωρίς λύπες και ταλαιπωρίες πολιτεία, ανέδειξε το θόρο της Αθανασίας υψηλότερο από τα πάθη και τη φθορά. Θαυμαστή βέβαια η Φάτνη και η Βιθλεέμ που υποδέχθηκε το βρέφος παργανωμένο που προήλθε από τις παρθενικές αλαγώνες και ήρθε στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά πολύ μεγαλύτερο από αυτήν θαύμα προβάλλει τάφος. Γιατί εκεί έκανε την αρχή του το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού, όπου η θεότητα καλυπτόταν με τη σάρκα. Εδώ, στον τάφο, τελεσιουργείται το τέλος και ο σκοπός της θεϊκής επιδημίας. Η τελείωση και η ανάπλασή μου κατορθώνεται και λάμπει και αστράφει και καταβγάζει τα πάντα με την αστραπή της Ανάστασης. Και εκεί βέβαια μάγοι από την Ανατολή φέρνουν δώρα στο βρέφος, ενώ εδώ σε αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς, από την Ανατολή και τη Δύση και από τις άλλες άκρες της Οικουμένης, λαοί και φυλές και γλώσσες και κάθε ηλικία δεν προσκομίζουν Σμύρνα και Λιβάνι και Χρυσό, γεννήματα άψυχης γης, αλλά τα ίδια τα σώματα και τις ψυχές που μοσχοβολούν την πίστη και φορούν χρυσή την ευσέβεια, σαν πανβασιλέα και ποιητή των όλων παραδίδουν στα χέρια του. Ψάλλοντας πάνω στη Φάτνη ήμνη αγγέλων, αλλά και παρουσίας αγγέλων στον τάφο που προκαλούσαν κατάπληξη. Και στη Φάτνη βέβαια, υποσημένοντας κατά κάποιο τρόπο τη συγκατάβαση του βρέφους, έψαλαν στις μελωδίες τους δόξα για τον Θεό και ειρήνη στη γη και ευδοκία για τους ανθρώπους, ενώ στον τάφο με έντονη και λαμπρή φωνή και χωρίς κάποιο παραπέτασμα και άνοιγμα σαλπίζουν την εξουσία αυτού που αναστήθηκε, βροντοφωνώντας και λέγοντας ότι δεν είναι εδώ, ούτε στην Όδε, αναστήθηκε όπως είπε, ανέστη καθώς είπε. Πέστε τους μαθητάς ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και μην εκπλήτεστε. Ζητείτε τον Ιησού τον Ναζαρινό που σταυρώθηκε, που σταύρωσαν, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος που τον είχαν ενταφιάσει. Και γιατί ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς, δεν είναι εδώ αλλά αναστήθηκε. Έπειτα και ο ίδιος ο Κύριος που είχε κάνει ο ίδιος την Ανάστασή του, λέγει «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιος ζητάς, πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και στον Θεό μου και Θεό σας, μου δόθηκε όλη εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη». Εκείνος ο Κύριός μας που σκύλευσε τον Άδη και έβγαλε τις ψυχές που τον πίστεψαν από τον Άδη και θανάτωσε το θάνατο και ανέστησε μαζί του και εμάς, ο Χριστός και Θεός μας, αυτό τον οποίο μας χάρισε να βασιλεύει στους επί γης ανθρώπους, στη θέση του ήθε να τον αναδείξει, λαμπρύνοντάς τον ακόμα περισσότερο με την ευσέβεια και άλλα καταθώματα άξιο για την επουράνια βασιλεία και μαζί του με εμάς όλους τις πρεσβείες του τόπου, δεσποινήσει του τόπου όλων των Αγίων μας. Αμήν. Το νυφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένο και ενδύμα ου.
να εισέλθω εν αυτό, λαμβρινόν μου την στολή της ψυχής φωτο δότα και σώσον με. Αδελφοί μου, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, ο Κύριος να είναι μαζί μας, καλή μετάνοια. Αμήν.